πρόεδρος της Ένωσης Πενταετών Πυροσβεστών Ελλάδας, ο Καστανίδης ο Γιώργος. Αυτά, παιδιά, δεν γίνονται. Υπάρχει ένας νόμος που είναι ψηφισμένος από τους 300 της Βουλής. Γι' αυτό ερχόμαστε και εδώ στο Σύνταγμα και ξεκινάμε. Φανταστείτε, υπάρχει ένας νόμος παρόλες τις δυσκολίες, γιατί καταλαβαίνουμε. Υπάρχει τρόικα, υπάρχουν όλα αυτά οι θεσμοί, τα προβλήματα και δεν υλοποιείται, ρε παιδιά, ένας νόμος που είναι ψηφισμένος, που δεν έχει να κάνει με την τρόικα. Σε ένα μήνα αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο συνάδελφος μου γραμματέας εδώ πέρα, 18 Μαρτίου, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς τίποτα, με ένα απλό φεκ και απόφαση ελληνική, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, 1200 πενταετής επιθητή, ακριβώς όπως είμαστε και εμείς, με τον ίδιο νόμο αντιγραφή, γίνονται μόνιμοι στο φεκ. Και ενώ πριν 10 μέρες μας διαβεβαίωνε και η κυρία Γεροβασίλη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, από μένα θα φύγει το χαρτί, το οικονομικό είναι λυμένο από τη Φραπόρτα, αυτά που είπαμε και τα προηγούμενα που είπαμε, που απογυμνώνουν στις εθνικές οδούς στον κόσμο. Όλα είναι τακτοποιημένα, το παράδοξο δηλαδή ότι είμαστε εντάξει οικονομικά και δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά. Ο κύριος Τόσκας έκανε προσπάθειες. Εμείς δεν θα πούμε τώρα να επιρρύψουμε σόι και καλά αν έφτυγε ο υπουργός μας ή αν έφτυγαν οι προηγούμενοι, γιατί συμφωνούμε όλοι και καταλήγουμε ότι κάτι δεν έγινε καλά από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, όταν το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας είχε και ενημέρωνε παντού και ήταν σε ενημέρωση ότι μονιμοποιούνται οι δικηφοροί. Το ίδιο και ο στρατός για τους ΕΠΟΠ, που είναι επιθετία, και εμείς τώρα υπάρχει εμπλοκή και γίνεται μονιμοποίηση. Ο κύριος υπουργός, ο δικός μας ο κύριος Τόσκας, έκανε κανονικά αυτό που είπε. Βγάλε την υπουργική. Προχωρούσαν όλα κανονικά. Μέσα σε εισαγωγικά λέγαμε θα γίνει ο νόμος, γιατί είναι νόμος. Δεν περιμένουμε κάτι. Δεν ζητάμε ούτε τόσο παραπάνω. Αυτό είναι το παράπονο μας. 15 και 20 χρόνια με οικογένειες, με 3 παιδιά, με 2 παιδιά. Και λέγαμε μετά από τόσους αγώνες, εδώ πέρα θα γίνει επιτέλους αυτό που λέει ο νόμος, αυτό που με το αίμα μας το διεκδικήσαμε, και ξαφνικά υπάρχει εμπλοκή. Ποιος θα μας θα το λύσει? Να το! Αυτό εδώ είναι! Αυτή είναι 300! Με τόλμη! Να γίνει ό,τι λέει ο νόμος! Δεν ζητάμε ούτε ένα παραπάνω! Αυτό είναι που μας απάντηση έχετε. Χθες, προχθές, αυτές τις μέρες είχατε κάποια απάντηση από τους φορείς? Δείχνει, σας λέω, δεν θέλω ούτε να χαϊδέψω, γιατί δεν μ' άρεσε να χαϊδεύουμε, έχουμε κάνει αγώνες. Δείχνει ότι προσπαθούν πραγματικά οι άνθρωποι, και στο διοικητικές που κάναμε και χθες και με τον Γενικό Γραμματέα μια συνάντηση με νομικούς, και πήγαμε με χαρτιά, μιλάμε, δεν μιλάμε με το διεκδικούμε, με αποδείξεις.